Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν έχει μια πραγματική αξία που ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα τον ελληνικό λαό η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα, είναι γιατί μας δίνει την ευκαιρία να δώσουμε απαντήσεις απέναντι σε δικαιολογημένους προβληματισμούς, να εξηγήσουμε για το πώς έχουν οδηγηθεί τα πράγματα μέχρι εδώ, να παρουσιάσουμε τις δυσκολίες, να αναδείξουμε τα στοιχήματα της επόμενης περίοδου, χωρίς βεβαιότητες, και να φωτίσουμε τις προκλήσεις. Όλα αυτά για τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι καθημερινά να εξηγούμε στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την πολιτική της διαρκούς λιτότητας από το 2010 και μετά. Πολύ μικρή αξία έχει αντίθετα το να κάνουμε μία σύγκριση της σημερινής πολιτικής, της σημερινής κατάστασης με αυτή των προκατόχων μας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Αυτή η σύγκριση έχει γίνει πρώτα απ' όλα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Και διαρκώς καθημερινά επιβεβαιώνεται η ουσιαστική ποιοτική διαφορά ανάμεσα στη σημερινή κυβέρνηση και στις προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα διότι απέναντι στη θηριώδη λιτότητα από το 2010 έχουμε μια πολιτική η οποία βέβαια δεν ξεφεύγει ως προς τα βασικά της χαρακτηριστικά τα οποία επιβάλλονται από την συμφωνία που υπογράψαμε το προηγούμενο καλοκαίρι του 2015, δεν ξεφεύγει από αυτή τη λογική, αλλά σαφώς είναι πολύ πιο ήπια. Και κυρίως έχει μέρημνες συγκεκριμένες, οι οποίες δείχνουν μια πραγματικά διαφορετική κοινωνική ευαισθησία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε καμιά διάθεση να υπερασπιστούμε μια πολιτική η οποία εμείς πρώτα απ' όλα είπαμε ότι δεν την υιοθετούμε. Ούτε έχουμε ψευδαίσθηση ότι και με τα μέτρα που παίρνουμε αυτή τη στιγμή, μέσα στις πολύ δύσκολες αντικειμενικά συνθήκες, ξαναγυρίζουμε στον κόσμο της εργασίας και τους πιο αδύνατους, αυτά τα οποία έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς είναι πολύ εύκολο να γκρεμίζεις πράγματα και πολύ δύσκολο να κατακτάς και να κερδίζεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στα ερείπια τα κοινωνικά που μας κληροδοτήσατε να μπορέσουμε να ξαναδημιουργήσουμε μια οικονομία που να στέκεται στα πόδια της. Αλλά φαίνεται ότι για πρώτη φορά μετά το 2010, η τρέχουσα χρονιά και το 2018, πραγματικά υπάρχουν δυνατότητες έτσι ώστε να έχουμε μια αισθητή αναπτυξιακή πορεία, η οποία μεταφράζεται σε νέες δουλειές, νέες επενδύσεις και προφανώς σε αισθητούς ρυθμούς ανάπτυξης και μεγέννησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά μια τέτοιου είδους πορεία της οικονομίας που είναι απόλυτα ρεαλιστικό να επιτευχθεί θα δώσει μια νέα δυναμική έτσι ώστε και τα σημερινά ακόμη μέτρα τα οποία ψηφίζονται και αφορούν το 19 και μετά να μπορούμε να τα προσεγγίσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Διότι αυτό επιβάλλει μια πολιτική προσέγγιση και ανάγνωση των πραγμάτων. Άλλωστε όλο αυτό το διάστημα και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και αυτό βέβαια ισχύει κυρίως για τα δικά μας χρόνια, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας που υπογράψαμε το καλοκαίρι του 2015, η διαπραγμάτευση ήταν τέτοια που μπαίνανε ζητήματα. Δεν ήταν μία εκ των προτέρων ατζέντα, την οποία τουλάχιστον η πλευρά των δανειστών φάνηκε να τη σέβεται σε όλες τις φάσεις. Πολύ δε περισσότερο που ακόμη και εσείς, οι οποίοι υπερθεματίζετε στον ακραίο φιλελευθερισμό, που ορκίζεστε στις ακραίες πολιτικές λιτότητας, μιλάτε για διαπραγμάτευση των πρωτογενών πλεονασμάτων για 2%, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ο αρχηγός σας. Εσείς ξέρετε, υιοθετείτε την εξής επικοινωνιακή πολιτική. Ό,τι έχει το μειονέκτημα και έχει απολύτως γίνει κατανοητό ότι αποτελεί την αχίλιο πτέρυγα της πολιτικής σας, προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να το μετακυλήσετε σε εμάς, στους πολιτικούς σας αντιπάλους. Για παράδειγμα, μιλάτε για νέα διαπλοκή όταν ήσασταν βουτυγμένοι εντελώς στη διαπλοκή.
Δεν ήμασταν εμείς οι οποίοι ανακαλύψαμε ξαφνικά το που πηγαίνανε τα 2% των μαύρων ταμείων της Siemens, που είναι το πιο χοντρό, το πιο εύκολο να πούμε, για να μην πούμε όλο εκείνο το σύστημα διαπλοκής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί που τις δύσκολες ώρες της διαπραγμάτευσης από την πρώτη μέρα που αναλάβουμε την κυβέρνηση συντονιστήκαμε με αυτούς οι οποίοι τα ζητάγαν όλα εδώ και τώρα. Εσείς το κάνατε. Εσείς το κάνατε. Εσείς μάλιστα καταγγείλατε τη σημερινή κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτή την πολιτική γιατί δεν την πιστεύει. Και άρα καλέσατε τον κόσμο να υποστηρίξει το αυθεντικό αυτής της πολιτικής που είναι το δικό σας πρόγραμμα έναντι ημών. Και επαναλαμβάνω, αν είναι αυτή η σύγκριση, σας λέμε ευθέως. Σας συγχαρίζουμε αυτή την πολιτική. Εξαναγκασμένοι είμαστε να την κάνουμε. Αλλά γνωρίζουμε όμως ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μην αφήσουμε αυτή την κοινωνία στο έρμεο του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, που η πιο αυθεντική του έκφραση είναι η πολιτική των μνημονίων. Επιπλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς λοιπόν βεβαιότητες και ψευδεστήσεις, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα κάνουμε κατανοητά. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και σχετίζονται με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Όταν συζητάγαμε τον προϋπολογισμό του 2017, ως κυβέρνηση είχαμε πει ότι θα είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που θα υπάρχει μια μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το σημερινό μεσοπρόθεσμο που έχετε μπροστά σας. Από το 2018, με πρώτο το 2018, προβλέπεται μια αύξηση σε πρώτη φάση για την κρατική επιχορήγηση της τάξης των 300 εκατομμυρίων περίπου. Και παρόλο που μέσα στις εκτιμήσεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, και αυτό άλλωστε είναι απόλυτα κατανοητό γιατί ένας τέτοιος σχεδιασμός γίνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν έχει συμπεριληφθεί η κυοφορούμενη θεσμική μεταρρύθμιση η οποία σε αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και που προφανώς μετά την ολοκλήρωσή της μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε νέου είδους επικοδομητικές και επιταβελτίο αλλαγές του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς δεν θα μας ακούσετε ποτέ να συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι η λιτότητα είναι ένας μονόδρομος. Αυτό το έχετε προπολού υιοθετήσει όταν οι ιδεολογικές σας αναφορές μας θυμίζουν όλους αυτούς που έχουν γράψει για το τέλος της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγεται μια κριτική η οποία είναι εύλογη. Μα καλά, μπορούμε αυτή τη στιγμή να νομοθετούμε για μετά το 2019? Και μάλιστα πάνω σε αυτό το εύλογο ερώτημα και το οποίο θα το σχολιάσω αμέσως μετά, εσείς χτίζετε το δικό σας story για την ύπαρξη ενός νέου μνημονίου. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά εύκολο να το απαντήσει κανείς, διότι προφανώς νέο μνημόνιο σημαίνει νέα δανειακή σύμβαση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα έχει ζήσει ο λαός μας και η χώρα μας από το 2010. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, την οποία εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τη συζητήσουμε πρώτα απ' όλα με την ελληνική κοινωνία και τους ευρωπαϊκούς λαούς. Ότι και παρά το τέλος των μνημονίων, η έννοια της επιτήρησης των οικονομιών από τα ισχυρά νεοφιλελεύθερα ευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα είναι μια πραγματικότητα. Εμείς ήμασταν αυτοί που πριν από λίγα χρόνια φωνάζαμε για τη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού μέσω των συνθήκων, των νέων ευρωπαϊκών συνθήκων. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη συζητήσουμε, διότι μέσα από την υιοθέτηση αυτών των σημερινών κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων στρατηγικών ουσιαστικά αναδεικνύεται και το μεγάλο πρόβλημα της προοπτικής της Ευρώπης. Αν σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε πιο κοντά στην αποδόμησή της, εάν σήμερα ο ευρωσκεπτικισμός, ο συντηρητικός, ο δεξιός ευρωσκεπτικισμός σηκώνει κεφάλι, ακριβώς οφείλεται στην επικράτηση αντικοινωνικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ταυτίσανε την έννοια της ενωμένης Ευρώπης με τις μεγαλύτερες ανισότητες, με τη μείωση του κοινωνικού κράτους και με την έκρηξη της ανεργίας. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία δεν μπορείτε καν να τα αγγίξετε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πραγματικά είστε και στη συνείδηση του κόσμου, αλλά και αντικειμενικά οι θεματοφύλακες των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων απόψεων. Κυρίες και κύριοι,
Ο στόχος παραμένει να βγούμε από τα μνημόνια. Ο στόχος παραμένει να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ένα μέρος τουλάχιστον των μεγάλων αδικιών που έγιναν εις βάρος του κόσμου της εργασίας. Ο στόχος παραμένει να επανακτήσει η χώρα τον χαμένο βαθμό ελευθερίας της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκείνο το οποίο εμείς μπορούμε να υποσχεθούμε και μέσα από την τωρινή συζήτηση είναι ότι πρώτα απ' όλα αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να συζητάμε και να εξηγούμε στον κόσμο ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιο είναι το στοίχημα και τι ακριβώς, ποιο ακριβώς είναι το διακύδευμα. Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα είναι που θα κριθεί η αποτελεσματικότητα, η βιωσιμότητα και η πορεία αυτής της κυβέρνησης και όχι βέβαια στη βάση μιας ψεύτικης επικοινωνιακής πολιτικής την οποία την κάνετε από κοινού με τους φίλους σας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και φαίνεται ότι πείθει όλο ένα και λιγότερο. Σας ευχαριστώ.